έτσι μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, ποια είναι τα κίνητρα και τα ωφέλη. Ναι, το ερώτημα ποιο είναι, πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Πάρα πολύ απλά. Θα πρέπει. Χθες, καταρχάς, θέλω να πω ότι χθες ήταν μια πολύ ωραία ημέρα. Για πρώτη φορά είδαμε σε τέτοια κλίμακα και έκταση όλο το community, όλη την κοινότητα που αφορά την οπτικοακουστική παραγωγή. Εκπρόσωποι των καναλιών, παραγωγή, ανεξάρτητη παραγωγή, εκτελεστές παραγωγής, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, κινηματογράφοι, κινηματογραφιστές, και είχαν όλοι, αν θέλετε, αυτήν την ανάγκη να επικοινωνήσουν και να πιστέψουν ότι αυτό το όνειρο, ότι η Ελλάδα πραγματικά μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων διεθνών επενδυτών και παιχτών στην τηλεοπτική και κινηματογραφική αγορά, μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε ετοιμάσει και το οποίο θα βρίσκεται στον αέρα ως πληροφοριακό σύστημα αυτή την εβδομάδα, είναι μια πολύ απλή εφαρμογή κατάθεσης δικαιολογητικών, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά, και μια διαδικασία η οποία χαρακτηρίζεται από πολύ συγκεκριμένα και σφιχτά χρονοδιαγράμματα, προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν να κάνουν το πρόγραμμά τους και να ξέρουν τι να περιμένουν ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Με μια ηλεκτρονική αίτηση, λοιπόν. Θα γίνεται ηλεκτρονικά. Είναι το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων από το επενδύσεις.gr. Τόσο απλά, τόσο όμορφα και τόσο άνετα. Και πώς θα προκρίνονται οι παραγωγές για χρηματοδότηση? Θα πρέπει να περάσουν ένα πολιτιστικό τεστ, ένα cultural test criteria, το οποίο είναι μια κατάσταση ουσιαστικά αν εκπληρώνεις κάποιες προϋποθέσεις. Γιατί τα λέω αυτό? Διότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ότι εδώ δεν υπησέρχεται ο υποκειμενικός παράγοντας, δεν έχουμε μια αξιολόγηση των προτάσεων στη λογική αυτό το σενάριο, ας πούμε, είναι μια συμβολή, μια τεράστια συμβολή στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση. Εδώ το μέτρο είναι καθαρά ανεπτυξιακό. Θέλουμε απορρόφηση, θέλουμε να πάνε χρήματα στην αγορά. Η αγορά διψάει. Δεν μπορείς να κάνεις κινηματογραφική πολιτική, αν θέλετε να μιλήσω και με άλλους όρους, με 3 και 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι καλλιτέχνες έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή τη στήριξη, και θεωρώ ότι αυτό το μέτρο είναι ένα πολύ καλό μέτρο. Ο τρόπος διαχείρισης, αν θέλετε. Έχετε ήδη εξασφαλίσει 75 εκατομμύρια. Έχουμε εξασφαλίσει 75 και ζητάμε την αυτενέργεια και το πάθος των καλλιτεχνών να εκφραστεί και με όρους κατάθεσης αιτήσεων για επενδυτικά σχέδια, διότι εάν ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, ο πρώτος, υπάρχουν ακόμη 375 εκατομμύρια να διατεθούν. Σίγουρα λοιπόν θα βοηθηθεί η εγχώρια. Σίγουρα θα βοηθηθεί, αλλά αφήστε με ένα λεπτό, κυρία Αναγνωστοπούλου, να πω αυτό. Ότι ο τρόπος διαχείρισης αυτού του επενδυτικού κινήτρου μπορεί να θέλω να το παρουσιάσω έτσι τόσο απλό, όμως πραγματικά είναι μία τομή για την παράδοση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Είναι ο πρώτος νόμος ο οποίος θα εφαρμοστεί με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, στα οποία υπόκειται όλη η λειτουργία, ακόμη και ο αρμόδιος υπουργός. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι αδιάβλητο και το οποίο, αν θέλετε, δίνει δυνατότητα στους καλλιτέχνες και να απορροφήσουν πόρους για να μπορούν να δώσουν τη δημιουργικότητά τους, τα έργα τους, τις ιδέες τους, τις αξίες τους στον ευρύ κοινό, χωρίς όμως να υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα να γνωρίζεις κάποιον για να πάει η αίτησή σου πιο γρήγορα. Είναι first come, first served, είναι απολύτως αδιάβλητο, έχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, επαναλαμβάνω, είναι γενναιόδωρο το κίνητρο. 75 εκατομμύρια στην Ελλάδα είναι πολλά χρήματα, αν σκεφτούμε ότι μια μεγάλη φίτσερ ταινία κινηματογραφική δεν κοστίζει συνήθως πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρούμε ότι είναι ένα καλό βήμα. Χθες ήταν μια εξαιρετική ημέρα, ήταν όλοι εκεί και χαρήκαμε πάρα πολύ και για την ανταπόκριση και το κάλεσμα, και φάνηκε πόσο όριμο είναι αυτό το αίτημα στην ελληνική κοινωνία. Σήμερα είναι όμως μια διαφορετική ημέρα. Mm-hmm. Και είναι η μέρα όπου και εμείς πρέπει να κάνουμε το δικό μας homework, να δούμε τι άλλο λείπει από την Ελλάδα, προκειμένου πραγματικά η Ελλάδα να γίνει ένας ελκυστικός τόπος εγκατάστασης επενδύσεων στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, και με πολιτική βούληση να προχωρήσουμε σε όποιες άλλες αλλαγές απαιτούνται. Και σίγουρα η ελληνική αγορά έχει ανάγκη από αυτά τα χρήματα, αυτή την αιμοδότηση. Να έρθουμε όμως και στις διεθνείς παραγωγές, που φαντάζομαι είναι και αυτός ένας στόχος για σας. Και ρωτώ γιατί
Είχαμε δει παραγωγές όπως χολιγουδιανές, όπως το Μάμα Μία που είχε γυριστεί στις Σποράδες και στο Πήλιο στην Ταμπούχαρη, που για το δεύτερο μέρος έφυγε, πήγε στην Κροατία, αλλά και την αμερικανική έτσι, ταινία δράση στο Jason Bourne, που έχτισε κυριολεκτικά ένα σκηνικό Αθήνας στην Τενερίφη. Και τα δύο παραδείγματα νομίζω προσωπικά με πληγούν πάρα πολύ και δεν καταλαβαίνω γιατί η Ελλάδα, μια τόσο όμορφη χώρα, το ξέρουμε ότι είναι όμορφη χώρα, δεν μπορεί να απορροφήσει τέτοιου είδους επενδύσεις. Αυτά όμως είναι μια συζήτηση που μπορούσαμε να την κάνουμε χθες. Σήμερα είναι μια διαφορετική ημέρα. Σήμερα η Ελλάδα έχει το πιο ίσως ανταγωνιστικό νομοθέτημα, το πιο ανταγωνιστικό cash rebate που υπάρχει στην Ευρώπη και ένα από τα πιο ανταγωνιστικά παγκοσμίως. Τώρα είναι και η ώρα της αγοράς να δείξει τόλμη. Δυστυχώς, έτσι όπως λειτουργεί το παγκόσμιο σύστημα, φέρνει, αν θέλετε, αντιφατικά μηνύματα. Από τη μια, οι μεγαλύτερες εταιρείες που κεφαλαιοποιούνται και μπαίνουν στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια, οι μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα διαχείρισης δεδομένων, πληροφορικής, μπαίνουν συνεχώς στον κλάδο παραγωγής περιεχομένου. Η Netflix, η Google, η Amazon, το Facebook και θέλουν συνεχώς, γίνονται τεράστιες συγχωνεύσεις όπως με Time Warners και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από την άλλη, το περιβάλλον είναι πλέον πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Όλες οι χώρες έχουν να προσφέρουν αυτό που λέμε soft money, χρήματα στους παραγωγούς και για πλέον η Ελλάδα έχει και η ίδια να προσφέρει και όπως είπα έχει να προσφέρει μάλιστα με ένα σύστημα το οποίο διασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε φαινόμενα διαφθοράς, αδιαφάνειας, αλλά και δίνει στους επενδυτές αυτήν την ικανότητα να μπορούν να προγραμματίσουν τη δουλειά τους. Δεν είναι όλα ρόδινα, έχουμε αρκετό δρόμο ακόμη. Είναι πολύ κομβικό το ζήτημα της απλοποίησης της γραφειοκρατίας όσον αφορά την αδειοδότηση για να πάρει κάποιος άδεια για κινηματογράφηση. Είναι το μεγάλο επόμενο βήμα. Η μαγική λέξη, η λέξη κλειδί είναι η συνέργεια. Όλοι οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς πρέπει να σκύψουν πάνω σε αυτό το ζήτημα. Η Ελλάδα όντως έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, φυσική ομορφιά, τεράστιο πολιτιστικό βάθος, πολλές αρχαιότητες, καταπληκτικό καιρό. Όμως όλα αυτά, όπως είπα, δεν πρέπει να μας κάνουν να ηρεμούν. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Πρέπει εντός, κατά την άποψή μου, τριμήνου, διμήνου, να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες ώστε η Ελλάδα να γίνει πραγματικά αυτό που λέμε μια film-friendly τοποθεσία. Και να συνδυάσετε και αυτό το project με την τουριστική προβολή, φαντάζομαι. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Δηλαδή, διάβαζα πρόσφατα ένα paper για την επίδραση που είχε η παραγωγή του Game of Thrones στην Κροατία και πόσο σημαντικά και απτά αποτελέσματα είχε στον τουρισμό, είχε και στο brand, αν θέλετε, name της χώρας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κρέτσο, που ήσασταν εδώ. Συγκέντρωση και